Άνθρωποι βγαίνουν μέσα από τα συντρίμμια. Οχήματα έχουν καταστραφεί. Ο φόβος και η αγωνία κυριαρχούν για άλλη μια φορά στο Χάρκοβο. Потому що сразу посипались вікна, в нас чотирьох кімнат, а на цю сторону на ту. Тут посипалось вікна, все, паніка і все. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν και βομβάρδισαν πολυκατοικία στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας εχθές το βράδυ. Υπάρχουν αναφορές για 21 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο κορίτσι και δύο έφηβοι 17 ετών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει την επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 4 ουκρανικές ταξιαρχίες σε 3 περιοχές, μεταξύ αυτών και το Χάρκοβο. Μάλιστα, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν τον βομβαρδισμό γέφυρα στον ποταμό Σκόλ στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμαλά Χάρις το σχέδιο νίκης, όπως το αποκαλεί ο ίδιος για τον τερματισμό του πολέμου. Κύριο αίτημά του είναι η χορήγηση όπλων μεγάλου βεληνεκούς και η χρήση τους εντός της ρωσικής επικράτειας. Παρά τις προειδοποίησεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πως κάτι τέτοιο θα αλλάξει την ίδια τη φύση της σύγκρουσης. Ukrainian President Volodymyr Zelensky will visit the US starting today. He is hoping to get the help he needs to reverse Russia's advances. Long-range weapons and permission to use them inside Russian territory are at the top of his wish list. In the coming hours, he'll tour a Pennsylvania factory that makes ammunition used in Ukraine. Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας δηλώνει ότι η Μόσχα δεν θα συμμετάσχει στη δεύτερη διάσκεψη κορυφής για την Ουκρανία τον Νοέμβριο. Η διάσκεψη κορυφής θα έχει τους ίδιους στόχους: προώθηση της απατηλής φόρμουλας Ζελένσκι ως βάση για τη διευθέτηση της σύραξης, την εξασφάλιση της υποστήριξης της πλειονότητας του κόσμου και την εκμετάλλευσή της για την παρουσίαση στη Ρωσία ενός τελεσιγράφου συνθηκολόγησης. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν 71 από τα 80 drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.